Τσαρακλιμάνη. Καλό σας απόγευμα από τη Δράμα. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι εκ νέου που είμαι στην εκπομπή σας. Και εγώ χαίρομαι που θα έχουμε τη συζήτηση να μας πείτε πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις, εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις για όσους δεν τα πήγαν και τόσο καλά στις πανελλαδικές. Επιτρέψτε μου αρχικά να πω ότι πλέον η ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι απλά εναλλακτική πρόταση. Ίσως να είναι και η πρώτη επιλογή κάποιων σπουδαστών που θέλουν να έχουν σε πια μεγαλύτερη εξειδίκευση να εστιάσουν σε κάποιο πρόγραμμα. Είναι μια στερεοτυπική αντίληψη, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε σπάσει πλέον αυτά τα στεγανά και τα ταμπού που υπήρχαν με την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ναι. Αν είχε τολμήσει και κάποια κυβέρνηση ενδεχομένως και είχε προωθήσει ένα νομοσχέδιο που υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου πλην κάποιων υποανάπτυκτων και κάποιων που έχουν παραδοθεί ακόμα σε κομμουνιστικές αγγυλώσεις, θα είχαμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα επέτρεπαν η Ελλάδα να εξάγει πραγματικά το ισχυρότερο προϊόν το οποίο έχει, που είναι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός της. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η ιδιωτική εκπαίδευση παραμένει ακμαία. Έχει διεκδικεί αυτή τη στιγμή πρωτεία σε αριθμό σπουδαστών στο γενικότερο πλαίσιο και θεωρώ ότι επιτυχάνει πολύ ψηλό επίπεδο κατάρτισης. Σε αυτή τη φάση, η ιδιωτική εκπαίδευση τι σημαίνει, τι προεκτάσεις έχει, τι δυνατότητες δίνει? Η ιδιωτική εκπαίδευση σήμερα αποτελεί ίσως το ασφαλέστερο καταφύγιο κάθε υποψηφίου, ο οποίος επιδιώκει να λάβει, εκτός από ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων, μια κατάρτιση που θα τον οδηγήσει με πολύ πιο σίγουρα βήματα στην επαγγελματική αποκατάσταση. Καθώς είναι υποχρεωτικό πλέον η ολοκλήρωση των σπουδών να συσχετίζεται άμεσα με την πρακτική άσκηση, που σημαίνει ένα γεφυροποιό πρόγραμμα με την αγορά εργασίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος για να πάρει το πτυχίο του, για να πάρει το δίπλωμά του, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, που αυτομάτως αυτό συνεπάγεται και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων υπάρχει? Πολύ σύνθεσες ερώτημα, πολύ συχνό και αφορά και, είναι, και σίγουρα για κάποιους είναι πολύ βασικό. Και μεγάλο αγκάθι, κύριε Τσαρακλιμάνη, καθώς πολλά τμήματα πανεπιστημιακά, οι φοιτητές δεν γνωρίζουν ότι στη συνέχεια δεν έχουν το δικαίωμα κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Θα σας πω ένα παράδοξο για την Ελλάδα, ας πούμε. Π.χ. Ναι. Λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ο οποίος κάνει εγκαταστάσεις ηλεκτρικών, οτιδήποτε να είναι σε μια πολυκατοικία, πολλές φορές χρειάζεται δίπλωμα που θα προέρχεται από το ΙΕΠ και όχι από κάποιο πανεπιστήμιο, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι μια ουσιαστική αναγνώριση του επίπεδου της κατάρτισης που λαμβάνει κάποιος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Βέβαια, παραμένουν δυσεπίλητα κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις αναγνωρίσεις των πτυχίων στο ελληνικό δημόσιο, όταν αφορά κολέγια συνήθως ακόμα. Ωστόσο, έχουμε κάνει και εκεί βήματα, καθώς πλέον με αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πρέπει να εναρμονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κολέγια τα οποία είναι ήδη αναγνωρισμένα, όπως το δικό μας, του Essex, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, που συνεργάζεται με το Aegean College, έχει αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και πτυχίων και για την Ελλάδα. Πολύ σημαντικό αν υπάρχει και για την Ελλάδα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν για το εξωτερικό και δεν υπήρχαν για την Ελλάδα. Σωστά. Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με τη δυνατότητα που δίνουν τα ΙΕΚ. Ποια είναι τα τμήματα που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, η φοίτηση πώς είναι και το επόμενο βήμα? Οποιαδήποτε κατάρτιση σε επίπεδο ΙΕΚ σημαίνει 2 χρόνια σπουδών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, ναι, περίπου 1000 ωρών, και ολοκλήρωση του προγράμματος μαζί με ένα εξάμηνο πρακτικής, όπως είπαμε πριν από λίγο, πάνω στον κλάδο τον οποίο έχουν σπουδάσει. Οι ειδικότητες οι οποίες πρωτεύουν είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, η ομορφιά και η υγεία, τα οποία δίνουν και διπλώματα και άδειες εργασίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξέρει κάποιος ότι ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα του διασώστη, π.χ. για παράδειγμα σε ΙΕΚ, σημαίνει αυτομάτως ότι παίρνει επαγγελματικά δικαιώματα ολοκληρωμένα. Ή π.χ. για παράδειγμα τελειώσει ο τεχνικός μηχανοτρονικής, ο μηχανολόγος αυτοκινήτων που λέμε, έχει δικαίωμα στο τέλος να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και
δικό του συνεργείο, είτε αντίστοιχα ο τελειόφυτος, η τελειόφυτη στο κομμάτι της ποδολογίας, μια κυρία, μια νεαρή κοπέλα, έχει δικαίωμα να δημιουργήσει δικό της κατάστημα για μεονιχοπλαστική και με νύχια ή κομμωτηρίου αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει έγινε 2 χρόνια, 6 μήνες πρακτική, την εγγυόμαστε και στο τέλος άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι σπουδές σε ΙΕΚ δεν στερούνται σε καμία περίπτωση των δικαιωμάτων σε άλλα επίπεδα κατάρτισης. Mm-hmm. Περίπου πόσα τμήματα ΙΕΚ υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη? Φιλοδοξούμε στη Θεσσαλονίκη να... Ρωτώ για τη Θεσσαλονίκη, γιατί σίγουρα από τη δική μας περιοχή η πιο κοντινή περιοχή είναι η Θεσσαλονίκη. Και εγώ από εδώ σας μιλάω, το παράρτημά μας στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της πόλης, στην Τζιμισκή, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου έχουμε τη βεβαιότητα και τη σιγουριά, παρόλο που στην αρχή μπορεί να είχαμε κάποιους μικρούς δισταγμούς, ότι θα δημιουργήσουμε παραπάνω από 60 ειδικότητες σε όλους τους σύγχρονους κλάδους στους οποίους πρωτεύουμε και σε επαγγελματική αποκατάσταση και σε αριθμούς σπουδαστών. Άρα δεκάδες επιλογές τα λέγαμε, κυριολεκτικά. Παροτρύνω τον υποψήφιο και είτε τους γονείς οι οποίοι μας ακούνε τώρα, που είμαι σίγουρο πολλοί, και ίσως πελαγοδρομούν και σκέφτονται τι θα κάνουν για το μέλλον τους, να μπουν στο όμηρος.gr, να κλικάρουν στις ειδικότητες, να στείλουν μια φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσουν ακόμα και τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα, έχουμε φροντίσει να έχουμε τηλεφωνικό κέντρο ακόμα και το Σάββατο μέχρι αργά το απόγευμα, ώστε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι για λόγους εργασίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και φυσικά η επόμενη ερώτηση, κύριε Τσαρακλημάνη, είναι πόσο προσιτή είναι η ιδιωτική φοίτηση, η ιδιωτική κατάρτιση? Η φοίτηση στο πλέον... κομμάτι των ΙΕΚ. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όταν πλέον υπάρχουν, συντελούνται τόσες πολύ μεγάλες αλλαγές, οικονομικές και μη, και ζούμε σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και για όλους τους ανθρώπους, είναι προφανώς ότι και εμείς προσαρμοζόμαστε, χωρίς όμως να κάνουμε έκπτωση στο εκπαιδευτικό μας προϊόν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της εποχής και ενδεχομένως κατά περίπτωση σε κάποιες ευπαθείς ομάδες. Παρόλα αυτά, οικονομικά, θα πω πολύ απλά ότι όταν κάποιος ξοδεύει μία περιουσία για να δίνει σε φροντιστήρια για να παρέσει σε πανεπιστήμιο, αν δώσει τα μισά λεφτά που θα έρθουν στο φροντιστήριο για να πάρει μία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εξασφαλίσει το μέλλον του, νομίζω ότι την αξίζει τη θυσία το παιδί του ή ο ίδιος για να εξασφαλίσει το μέλλον του. Mm-hmm. Τώρα, να περάσουμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. Βεβαίως. Τις δυνατότητες που υπάρχουν σε εκείνο το κομμάτι. Βεβαίως. Ο ομιλός μας mm-hmm. έχει την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπεί ίσως στην Ελλάδα για σίγουρα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, το University of Essex. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, βρίσκεται στα top 5 παγκοσμίως. Δηλαδή, ένας σπουδαστής ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχολογίας, που είναι αρκετή, είναι πάρα πολύ, όπως και με τα παιδαγωγικά, όπως και με τη λογοθεραπεία, δεν θα μπορούσε να διαλέξει τίποτα παραπάνω από το να πάει σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Πολλό δε μάλλον όταν πλέον το πανεπιστήμιο αυτό και στη Θεσσαλονίκη δίνει τη δυνατότητα για σπουδές σε επιστήμες όπως είναι η βιολογία, η χημεία και φυσικά το business και η οικονομία. Και η αναγνώριση που υπάρχει είναι αυτό που μας λέγατε πριν. Αυτό που σας έλεγα πριν υπάρχει κανονικά. Ο σπουδαστής θα μπει μέσα από την ικανότητα πιστοποίηση προσόντων να δώσει, να προσκομίσει το πτυχίο του, κανονικά που έχει πάρει, mm-hmm. που έχει λάβει από το Essex. Πληρούμε απαρέγκλητα το πρόγραμμα του Essex. Αυτό σημαίνει ότι ζει στην Θεσσαλονίκη, σπουδάζει στην Αγγλία πρακτικά, αυτό λέμε, μέσω αυτού του πανεπιστημίου και μπορεί να το δει σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς του. Και φυσικά το επόμενο επίπεδο για όποιον επιθυμεί είναι και ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών, που και εκεί υπάρχουν τα ανάλογα προγράμματα. Εκεί, να ξέρετε, δεν είναι απλά, νομίζαμε ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο θα ήταν λίγο δύσκολο, ωστόσο από ό,τι φαίνεται το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο και είναι όλη τη διάρκεια για μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, διψούν
για να λάβουν πολύ πιο εξειδικευμένη κατάρτιση και μεταπτυχιακή μόρφωση από τέτοιες κορυφαία μπραντς της ακαδημαϊκής κοινότητας. Που δίνει και πολυπόθητα μόρια για διορισμό στο δημόσιο, μεταξύ άλλων, ένα μεταπτυχιακό πρέπει να τονίσουμε. Κοιτάξτε, και αυτό είναι, ωστόσο δεν θα ήθελα να εστιάσω μόνο σε αυτό. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα συνήθως αφορούν στελέχη επιχειρήσεων τα οποία θέλουν να κάνουν upgrade σε επίπεδο και θέσεις και οι ίδιοι να ψηλώσουν, ας το πούμε έτσι, επαγγελματικά και σε επίπεδο αυτοεκτίμησης, ενώ δεν τα προγράμματα... Εγώ πήγα σε πιο πρακτικά θέματα, εσείς πήγατε σε πιο ουσιαστικά. Εσείς είστε μητέρα και είμαι σίγουρος και από αυτή τη μεριά σκέφτεστε πώς μπορεί πιο εύκολα το παιδί μου να βρεθεί σε θέσεις εργασίας που είναι εξασφαλισμένη. Έτσι, λογικά. Πώς θα έχει κάποιος περισσότερα εφόδια, έτσι ακριβώς. Τώρα, θα ήθελα κλείνοντας να μας κάνετε έτσι μια γενική αποτίμηση της κατάστασης. Εγώ να πω σε όλα τα παιδιά που έδωσα πανελλήνιες ότι τίποτα δεν χάθηκε αν δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν. Πολλά από αυτά θα ξαναδώσουν, πολλά θα αναζητήσουν ίσως νέους ορίζοντες εκπαιδευτικούς. Εμείς είμαστε εδώ για να τους δείξουμε ότι ίσως ο προορισμός ο οποίος σκέφτηκαν είναι κάτι πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Εμείς σίγουρα μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα. Και τους καλώ να μας επισκεφτούν είτε στο υποκατάστημά μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα, στα οποία διαθέτουμε. Πολλό δε μάλλον στην καρδιά της Βορείου Ελλάδας, στην ύφη του Θερμαϊκού, την υπέροχη Θεσσαλονίκη, τη Σιμισκή 45, για να αξιολογήσω την ευκαιρία των σπουδών δίπλα στο πολύ έμπειρο προσωπικό το οποίο διαθέτουμε στο επίπεδο εκπαιδευτικών συμβούλων. Σπουδές που, αν θυμάμαι καλά, όπως συζητούσαμε και την άλλη φορά, και εξ αποστάσεως και όχι μόνο διαζώσεις. Υπάρχει και αυτό το μοντέλο, προφανώς, το έχουμε εξελίξει πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι σε αυτό το επίπεδο, δεν θα το πω, μονοπολούμε θα έλεγα λίγο το ενδιαφέρον της σπουδαστικής κοινότητας και της επιλογής τους. Ωστόσο, παρόλα αυτά έχουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να το δει κάποιος και να το σταθεί με το που θα έρθει από την πρώτη στιγμή στο χώρο μας. Και είμαι σίγουρος θα προτιμήσει να ζήσει μαζί μας την εμπειρία της εκπαίδευσης από ότι από τον υπολογιστή του.